Κύριε Υπουργέ, έχει ήδη ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και με πολύ μεγάλη ανησυχία διαπιστώνουμε ότι παραμένουν άλυτα τα ζητήματα πυρασφάλειας, καλά, σε όλη τη χώρα, αλλά δεν θα πω τώρα για όλη τη χώρα, θα περιοριστώ στον Δήμο Σιτίας Λασιθίου, που πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο Δήμο, το μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο της Κρήτης και από τους πιο αραιοκατοικημένους. Θεωρούμε ότι είναι επιτακτικής σημασίας ζήτημα η αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου Σιτίας σε πυροσβεστική υπηρεσία για να καλυφθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα οι αυξημένες επιχειρησιακές υποχρεώσεις. Και το λέω αυτό διότι από το 2003 όλες οι κυβερνήσεις, μα όλες οι κυβερνήσεις, όλοι οι βουλευτές του νομού Λασιθίου, των κομμάτων που κυβέρνησαν, περιορίζονται σε υποσχέσεις ότι ναι, βεβαίως, εντός ολίγων ημερών θα υλοποιηθεί το αίτημα. Έτσι για να καθησυχάζουμε την ανησυχία των κατοίκων. Λέω διαχρονικά η κυβέρνηση, όχι μόνο η σημερινή, το κάνει όμως και η σημερινή. Δείτε λίγο παρακάτω πώς ακριβώς αξιοποιείται αυτό. Την ανάγκη αναβάθμισης έχουν επισημάνει εκτός από τα συνδικαλιστικά όργανα των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος Κρήτης, υπάρχει θετική απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του πυροσβεστικού σώματος. Αυτό γνωρίζω από τις συναντήσεις που κάναμε με τις περιοδίες μας. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν έχουν διαψευστεί. Ταυτόχρονα, αναγκαίο μέτρο ενίσχυσης των πυροσβεστικών δομών είναι η δημιουργία πυροσβεστικού κλιμακίου στα βορεινά χωριά της Σιτίας, τα παραθαλάσσια δηλαδή, ενώ από τα έξω Μουλιανά μέχρι Σφάκα Λάστρο, και πιο ανατολικά Παλέκαστρο ή προς την Ζάκρο μεριά. Ελλείψεις με ευθύνη φυσικά και της τοπικής διοίκησης υπάρχουν ακόμα και στην κατασκευή κρονών ανεφοδιασμού, που να καλύπτουν όλα τα χωριά των δημοτικών ενωτήτων της Σιτίας, Ιτάνου, Λεύκης και Ανάληψης. Είναι δεδομένο ότι στην περιοχή της Σιτίας συντρέχουν πολλοί παράγοντες που αυξάνουν δυνητικά τους κινδύνους πυρκαγιάς. Είναι για παράδειγμα μια ξηροθερμική περιοχή, ίσως η πιο ξηροθερμική περιοχή της Κρήτης. Υπάρχει η περιοχή του Ξηρόκαμπου, όσοι το γνωρίζουν, που από τις 365 μέρες το χρόνο θα σας έλεγα ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ημερών έχει μποφόρ 10 έως 11. 10 έως 11. Όλος ο Δήμος Σιτίας είναι περιοχή με χορτολιβαθικές δασικές εκτάσεις, με πλήθος οικισμών, με δυσπρόσιτο αγροτικό και επαρχιακό δικοδίκτυο. Εκεί λειτουργεί ο σταθμός του Αθερινόλακου στη ΔΕΗ, της ΔΕΗ. Υπάρχει αεροδρόμιο, υπάρχει το λιμάνι της Σιτίας και είναι εγκατεστημένα σχεδόν σε όλη την έκταση του Δήμου αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Ταυτόχρονα υπάρχει μια πολύ μεγάλη τουριστική επισκεψιμότητα στα φαράγγια της περιοχής. Έχει πάρα πολλά φαράγγια, Ρίχτη, Ζάκρου, Χοχλακές και ούτω καθεξής. Η κατάσταση λοιπόν στις πυροσβεστικές δομές στο Δήμο Σιτίας είναι, θα έλεγα, ένα χαρακτηριστικό του προσανατολισμού των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα πολιτικής προστασίας, πυρόσβεσης κτλ. Δεν είναι θέμα προσωπικό, ατομικό μόνο ενός υπουργού. Ο υπουργός καλείται να υλοποιήσει συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις, αλλά και της τοπικής περιφερειακής διοίκησης στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, που κατά τη γνώμη μας υπονομεύεται για την, ο στόχος προστασίας του δασικού πλούτου, η ανάγκη πυροπροστασίας κτλ., για να υπηρετηθούν κατά την άποψή μας συμφέροντα λίγων, αφού ο οικονομικός, χωροταξικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός υποτάσσεται στη λογική του κόστους ωφέλους. Σας ρωτάμε, και να κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε την πρωτολογία, ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες, αλλά με χρονοδιάγραμμα. Γιατί τώρα εντάξει, έχει γίνει πια το γεωφύρι της Σάρτας, το 2003. Άρα πρέπει να μας δώσετε μία απάντηση, να λύσετε το γρίφο, εν πάση περιπτώσει. Για την αναβάθμιση της σε πυροσβεστική υπηρεσία του πυροσβεστικού κλιμακίου στη Σιτία και στη συνέχεια τη δημιουργία κλιμακίου
στα βορεινά χωριά, αλλά και ανατολικά, όπως σας είπα, προς το Παλέκαστρο, Ζάκρο κτλ. Που να στελεχωθούν όμως πλήρως, με εργαζόμενους, με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Να αντιμετωπιστούν με επάρκειες οι ανάγκες πυροπροστασίας, δασοπροστασίας και των άλλων υπηρεσιών που προσφέρει η υπηρεσία στο Δήμο Σιτίας, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. 2. Την ανανέωση του εξοπλισμού και των μέσων ατομικής προστασίας του προσωπικού σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες. Και 3. Για την ολοκληρωμένη πρόληψη, κατασκευή δηλαδή κρουνών ανεφοδιασμού που να καλύπτουν τα χωριά της Σιτίας. Τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών, την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα και να σταματήσει αυτό το καθεστώς πια, το έσχος, πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτό το εργασιακό καθεστώς, αυτή η πασπερμία εργασιακών σχέσεων, μόνιμη, πενταετής, εποχιακή και πάλι λέγοντας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Δικάκη. Θα απαντήσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Νικόλαος Χαρδαλιάς. Κύριε Χαρδαλιά, 3 λεπτά. Αξιότιμε κύριε Βουλευτά, χαίρομαι γιατί μέσα από την επίκαιρη ερώτηση που κάνετε αναδεικνύονται για άλλη μια φορά ζητήματα τα οποία εδώ και δεκαετίες η ελληνική πολιτεία δεν μπορούσε να λύσει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Πριν μπω στην ουσία που αφορά το θέμα της αναβάθμισης των υπηρεσιών της συγκεκριμένης υπηρεσίας και την ίδρυση νέων κλιμακίων, θα σας πω ότι ακόμα και η διαδικασία, αυτή ήταν μια διαδικασία που ήταν έολη, εδώ και πολλές δεκαετίες. Και βλέπουμε περιοχές οι οποίες έχουν πολλά διαφορετικά κλιμάκια, με χρόνους απόκρισης των 7-8 λεπτών, και έχουμε άλλες περιοχές, οι οποίες ο χρόνος απόκρισης πολλές φορές ξεπερνάει, προσέξτε, και τα 40 λεπτά. Τι έρχεται να καταδείξει και να αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα? Τον τρόπο που μέχρι τώρα και το ζήτημα που αφορά τις αναβαθμίσεις των υπηρεσιών και τις ίδρυσεις κλιμακίων αντιμετώπιζε η ελληνική πολιτεία. Και θα μου επιτρέψετε να σας το πω ότι ορθολογιστικός τρόπος που να αναδεικνύονται αυτά τα ζητήματα και να δίνεται δυνατότητα στον επιτελικό σχεδιασμό της πυροσβεστικής να αποφασίζει, δεν υπήρχε. Τι κάναμε εμείς από το προηγούμενη αντιπυρική περίοδο? Στις περιοχές που ήταν εμφανώς μεγάλο το πρόβλημα της απόκρισης, του χρόνου απόκρισης δηλαδή σε μια πυρκαγιά, και με βάση αντικειμενικά κριτήρια που αφορούσαν το ανάγλυφο της περιοχής, τις δασικές και προστατευόμενες περιοχές, την έλλειψη αντιπυρικών ζωνών, αλλά και τη μη συντήρηση δασικών δρόμων, προχωρήσαμε πολύ γενναία και φέραμε, και ίσχυσε από την προηγούμενη αντιπυρική και ισχύει και φέτος, στην ίδρυση 80 εποχικών κλιμακίων. 70 από αυτά λειτουργήσαν πέρυσι, 10 από αυτά τα οποία είχαμε προβλήματα, ήδη σε συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές τα δρομολογούμε. Τι πρέπει να γίνει και τι δρομολογούμε αυτή τη στιγμή, τι σχεδιάζουμε? Την πλήρη αναδιάρθρωση του ζητήματος που αφορά στις πυροσβεστικές υπηρεσίες και το προσωπικό. Και θα ξεκινήσω πρώτα από το προσωπικό. Τι έχουμε αντιληφθεί στην κυβέρνηση? Ότι οι ανάγκες της πολιτικής προστασίας και δι' του βασικότερου επιγρυσιακού του βραχίωνα, δηλαδή της πυροσβεστικής, πλέον δεν είναι εποχικές. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Να εξορθολογήσουμε τα πραγματικά δεδομένα σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Και με βάση αυτό και σε συνεννόηση πάντα με το οικονομικό επιτελείο και αναλογιζόμενοι ότι ο μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών έχει φτάσει πλέον τα 45 έτη, να αποφασίσουμε γενναία για το πώς θα ενισχύσουμε πραγματικά το πυροσβεστικό σώμα με μόνιμο προσωπικό. Και αυτή η άσκηση έχει ξεκινήσει και διαβούλευση εδώ και αρκετούς μήνες. Με εντολή του Πρωθυπουργού, με ενδιαφέρον και μέρημνα του Υπουργού του κ. Χρυσοχοίδη και σε συνεννόηση με τη φυσική ηγεσία. Το ζήτημα δεν είναι αν θα γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Το ζήτημα είναι πώς οι όποιες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα έρθουν να εξυπηρετήσουν πραγματικές ανάγκες,
Άρα προέχει αυτή τη στιγμή η αναδιάρθρωση χωροταξική με βάση τα νέα δεδομένα που υπάρχουν και μετά από 20 χρόνια των δομών και υποδομών του πυροσβεστικού σώματος. Θα σας πω ότι για πρώτη φορά φέτος δεν υπάρχει ούτε μία κενή οργανική θέση σε οποιοδήποτε νησί της χώρας. Ξέρετε γιατί? Παρά τις ερωτήσεις που μας κάνατε περί ξεσπίτωμα πυροσβεστών, πήραμε μία δύσκολη απόφαση επιτέλους στο πυροσβεστικό σώμα να φύγει μακριά από την ουσφετολογική λογική των βολεμένων και των μη βολεμένων και να μπει και να ψηφιστεί ο κανονισμός μεταθέσεων και το βαθμολόγιο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι στις περιοχές που έχουμε υπεράριθμους, δηλαδή περιοχές που έχουμε παραπάνω κόσμο από τις οργανικές θέσεις, με ένα διαφανέστατο σύστημα μοριοδότησης που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, οι τελευταίοι σε μόρια μετακινούνται είτε για ένα χρόνο σε ένα νησί και μετά επιστρέφουν στην υπηρεσία για 6 χρόνια, είτε για 2 χρόνια στην υπηρετική Ελλάδα επιστρέφοντας στην υπηρεσία. Και βλέπουμε ανθρώπους που 10, 12, 19 χρόνια βρίσκονται στο ίδιο πόστο, δεν έχουν μετακινηθεί ποτέ, την ίδια ώρα που κάποιοι άλλοι συνάδελφοι βολοδέρνουν στα νησιά και στις ακριτικές περιοχές και που κανείς δεν θέλει να πάει ή δεν ήθελε να πάει όλα αυτά τα χρόνια, αφήνοντας κενά με ό,τι σημαίνει αυτό για την πυρόσβεση και για τις ανάγκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα υποχρεωτικά υπάρχει ένα σύστημα διαφανές, ένα σύστημα ισονομίας, ένα σύστημα, θα μου επιτρέψετε να πω, δημοκρατίας στην πυροσβεστική υπηρεσία. Και ο συγκεκριμένος υφυπουργός, παρά τις όποιες πιέσεις υπάρχουν είτε από συνδικαλιστικούς φορείς είτε από οποιονδήποτε άλλον, δεν κάνει βήμα πίσω από την εφαρμογή του νόμου και του κανονισμού μεταθέσεων. Το λέω αυτό για ποιο λόγο? Είναι άμεσα το θέμα αυτό σχετιζόμενο με το αίτημα που παρουσιάζεται, όχι για τη Σιτία, προς Θεού, γενικότερα μετά τον κανονισμό μεταθέσεων, να ανοίξουν πολλά και διαφορετικά κλιμάκια παντού. Χρειάζονται κλιμάκια, βεβαίως και χρειάζονται κλιμάκια. Χρειάζεται αναδιάρθρωση χωροταξική και λειτουργική, βεβαίως και χρειάζεται. Αυτό που δεν χρειάζεται είναι σε περιοχές που έχουμε υπεράριθμους, και δεν λέω προς Θεού για την Σιτία, να δημιουργήσουμε κλιμάκια και αναβαθμίσεις μόνο και μόνο ώστε κάποιοι μετά από πολλά χρόνια να μην αναγκαστούν να εφαρμόσουν τον κανονισμό μεταθέσεων και να χρειαστεί να υπηρετήσουν και αυτοί όπως οι υπόλοιποι συναδέρφοι τους κάπου μακριά από το σπίτι και να επιστρέψουν. Στη δευτερολογία μου θα μου επιτρέψει να σας πω και συγκεκριμένα παραδείγματα και να απαντήσω και στα ζητήματα που φορά στα βαρέα και ανθυγινά και άλλα ζητήματα που βάλατε. Θέλω να κλείσω αυτή την πρωτολογία μου λέγοντάς σας το εξής. Όλα από την αρχή, με σοβαρότητα, με ευθύνη απέναντι στα πραγματικά δεδομένα, με διαβούλευση με τους ίδιους πυροσβέστες μας, τα στελέχη μας, τα οποία τα τιμούμε, γιατί κάνουν τεράστια προσπάθεια κάθε μέρα να αντιμετωπίσουν το θάνατο. Κάθε μέρα. Πέρα από οποιαδήποτε άλλο σώμα. Η πυροσβεστική και η αστυνομία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε μέρα παλεύουν με το θάνατο. Σε συνεννόηση μαζί τους λοιπόν δουλεύουμε αυτή τη στιγμή που συζητάμε ώστε να παρουσιάσουμε το σχέδιο της επόμενης μέρας. Ένα σχέδιο που θα έρθει να απαντήσει σε όλα αυτά τα ζητήματα που ορθά ανησυχείτε, αγωνιάτε και θέτετε προς συζήτηση σήμερα στο Κοινοβούλιο. Ορίστε κύριε Συντικάκη, σας 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, κάνατε μια γενική τοποθέτηση. Κάτι σαν εξαγγελίες. Αλλά εντάξει, μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, να το γενικεύσουμε και να κουβεντιάσουμε. Σας έχουμε και καταθέτουμε κάθε χρόνο, ειδικά κατά την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και όχι μόνο, επικαίρες ερωτήσεις, παρεμβάσεις κοινοβουλευτικές, εξωκοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για τα θέματα αυτά. Εγώ θα επιμείνω όμως για το συγκεκριμένο, το αυτό καθ' αυτό γεγονός. Διότι γενικεύοντας βέβαια ταυτόχρονα και εγώ, γιατί όντως δεν μπορώ να το περιορίσεις μόνο στην περίπτωση του Δήμου Σιτίας. Είπατε ότι χρειάζεται πλήρης αναδιάρθρωση χωροταξική των κλιμακίων, να δούμε το προσωπικό, τι ανάγκες υπάρχουν, πόσοι μόνιμοι κτλ. Καμία αντίρρηση. Να γίνει αυτός ο εξορθολογισμός. Όλες οι κυβερνήσεις όμως μιλούσαν για εξορθολογισμό.
Αν θέλουμε να μιλήσουμε για εξορθολογισμό, να θέσουμε τα κριτήρια του εξορθολογισμού. Διότι αν τα κριτήρια είναι το κόστος όφελος, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί όχι απλά μία παγίδα, αποτελεί το κύκνιο άσμα. Διότι έχουμε μπει σε πολύ δύσκολες εποχές. Ή το κριτήριο θα είναι οι πραγματικές ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Αυτό είναι. Γιατί μέχρι σήμερα η εμπειρία λέει ότι όλα ήταν στη λογική του κόστους ωφέλους. Έτσι. Για μας το ζήτημα προφανώς είναι η μονιμοποίηση των πυροσβεστών. Αυτών των ανθρώπων που βάζουν μπροστά τη ζωή τους. Και εσείς το λέτε, όλοι ευαίσθητοι είμαστε. Αλλά στην πράξη, να αποδείξουμε πόσο ευαίσθητοι είμαστε απέναντι στα εργασιακά ζητήματα, στην ανθρώπινη ζωή κτλ. Εγώ σας είπα για ένα πολύ μεγάλο νομό, ο οποίος έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες, που σας ανέλησα στην πρωτολογία. Λοιπόν, που ανεβάζει το βαθμό επικινδυνότητας και δυσκολίας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις πραγματικές ανάγκες. Την ίδια στιγμή που εσείς λέτε αυτά, εδώ έχουμε μια συνολική υποβάθμιση υπηρεσιών και στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Παραμένει ελάχιστο το προσωπικό, αποδεκατίστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή μιλήσατε για τα ζητήματα των κριτηρίων που πρέπει να θέσουμε, θα σας πω το εξής. Στην Κρήτη, η Fraport τράβηξε δεκάδες πυροσβέστες στο αεροδρόμιο Χανίων. Αναπληρώθηκαν ποτέ αυτοί στις πυροσβεστικές υπηρεσίες και στα κλιμάκια? Όχι βέβαια. Να λοιπόν το κριτήριο ότι είναι ότι πρέπει να προστατέψουμε τη Fraport, πρέπει να προστατέψουμε τους επιχειρηματικούς ομίλους. Προέχει ιδιωτικοποίηση σε αυτή την περίπτωση και όχι η προστασία της ζωής. Λοιπόν, άρα ποιος έχει την ευθύνη για να πάρει όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα? Δεν την έχει η κυβέρνηση, έτσι ώστε να προλάβουμε? Είναι το ζήτημα ζωτικής σημασίας η πρόληψη των πυρκαγιών, της αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής προστασίας? Είναι πρωτεύον ζήτημα, βεβαίως. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση γύρω από αυτά τα ζητήματα? Επιμένουμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, στην ανάγκη αναβάθμισης του κλιμακίου της Ιτίας σε πυροσβεστική υπηρεσία και να στελεχωθεί πλήρως, να μονιμοποιηθούν οι εποχιακοί. Υπάρχει ανάγκη για 7 επιπλέον πυροσβέστες εκεί πέρα. Ορίστε, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα, προκάντε προσλήψεις έτσι ώστε να στελεχωθεί όσο γίνεται αυτή η υπηρεσία. Υπάρχουν οχήματα αυτή τη στιγμή που είναι παροπλισμένα, επειδή δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, το ξέρετε. Οι προμηθευτές, ενώ έχουν την υποχρέωση με βάση τους όρους του διαγωνισμού για 10 χρόνια να εξασφαλίσουν προμήθεια ανταλλακτικών, δηλώνουν αδυναμία. Η φυσική ηγεσία σηκώνει τα χέρια ψηλά και η πολιτική ηγεσία απλά δίνει υποσχέσεις ότι στο μέλλον όλα αυτά θα φτιάξουν. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να σχεδιάσετε και να ενεργήσετε με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Είναι λοιπόν αναγκαίο να δημιουργηθεί η πυροσβεστική υπηρεσία στη Σιτία. Το ομολογούν όλοι. Σε αυτό λοιπόν πρέπει πολύ συγκεκριμένα να απαντήσετε. Επίσης, είπατε για τα 80 εποχιακά κλιμάκια που φτιάξατε και μάλιστα με αντικειμενικά κριτήρια. Να σας θέσω λοιπόν και εγώ ένα επιπλέον ερώτημα. Το κλιμάκιο στον Χανδρά Σιτίας πώς έγινε, πώς πρόκυψε, το ξέρετε? Για πέστε μου, ήταν κάποιο αίτημα, ήταν του πυροσβεστικού σώματος, ήταν των συνδικαλιστών, ήταν της κοινωνίας? Πώς πρόκυψε το κλιμάκιο στον Χανδρά Ιούλιο του 2020? Εδώ να μας δώσετε απάντηση. Και μάλιστα ένα κλιμάκιο στο οποίο δεν υπήρχε ούτε καν κτίριο. Και τους πήγανε στην παλιά αστυνομία που δεν είχε ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε ντεπόζιτο, τηλέφωνο, καρέκλες, τίποτα δεν είχε. Τίποτα δεν είχε. Δηλαδή με λίγα λόγια, τι κάνετε, παραπέμπετε όλα αυτά τα ζητήματα και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των κλιμακίων κτλ. Στο μέλλον, στις καλένδες, στην πράξη, πολλά λόγια. Ξέρω κι εγώ να δίνω λόγια, στο πούμε, και φτιάχνω και ανόγια και κατόγια, αλλά δεν γίνεται έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να δώσετε άμεσα λύση. Δεν τη θέλετε αυτή τη λύση, και όχι προσωπικά εσείς, έτσι, γιατί ξέρω ότι και την ευαισθησία σας, αλλά και τη γνώση του αντικειμένου.
Αλλά γιατί αυτή η επιλογή κοστίζει. Οι επιλογές αυτές κοστίζουν. Σημαίνει αύξηση πιστώσεων, αύξηση του προσωπικού, μόνιμο, με κατάλληλες υποδομές, κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμό, κρουνούς ανεφοδιασμού. Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να το κάνει αυτό το πράγμα. Και επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στον ηρωισμό των πυροσβεστών, των εθελοντών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και που και αυτοί δεν έχουν τα χρήματα. Και αυτοί δεν έχουν ούτε τα χρήματα, ούτε τα μέσα, ούτε το προσωπικό να ανταποκριθούν στα θέματα της πολιτικής προστασίας. Επιλέγεται όμως ως κυβέρνηση να δίνεται δισεκατομμύρια ευρώ για τις νατοϊκές ανάγκες, έτσι δεν είναι? Βαφτίζοντάς τις μάλιστα και ως αμυντικές. Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει η πολιτική προστασία με τις νατοϊκές ανάγκες. Έχει, πώς δεν έχει? Εδώ φτιάξατε γραφείο του ΝΑΤΟ στην πολιτική προστασία, έτσι δεν είναι, κύριε Χαρδαλιά? Και γραφείο του ΝΑΤΟ φτιάξατε στην πολιτική προστασία. Για να δούμε δηλαδή ποια είναι η σχέση του ενός με το άλλο ζήτημα. Και ολοκληρώστηκε, λοιπόν, Στιχάκη, σας παρακαλώ. Με λίγα λόγια, τα μπαζωμένα αρέματα, η άναρχη επέκταση σχεδίων πόλεων, η τσιμεντοποίηση των οικοπαίδων, η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, η απουσία σύγχρονης αντιπυρικής προστασίας και πάρα πολλά άλλα, είναι αυτός ο δρόμος που υπηρετούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και οι δικοί σας, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εμείς υπηρετούμε ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης. Και αυτό πρακτικά σημαίνει, και να κλείσω με αυτό, ότι η γη δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο κερδοφορίας και ιδιοκτησίας και πηγή πλούτου για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που θέλουν να βάλουν το χεράκι τους στη γη. Έτσι, η κοινωνική αξιοποίηση της γης, των δασικών οικοσυστημάτων, μπορεί να υλοποιηθεί, κατά την άποψή μας, μόνο στα πλαίσια ενός ριζικά διαφορετικού τρόπου παραγωγής και οργάνωσης της κοινωνίας, όπου πραγματικά η γη θα είναι κοινωνικοποιημένη.